Έπειτα από 12 χρόνια σχέσης, η Τζούλια Νόβα και ο Γιάννης Μάρκου αποφάσισαν να τραβήξουν χώρι στους δρόμους, μάλιστα το ζευγάρι ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά τελικά οδηγήθηκε στον χωρισμό όπως έγινε γνωστό μέσα στην εβδομάδα. Τα σπάσαμε, εγώ αποχώρησα, αποκαλύπτει η όμορφη παρουσιάστρια στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και το σέκρετ των παραπολιτικών. Γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά, εγώ είμαι υπερκινητικός άνθρωπος, μου αρέσει να βγαίνω έξω, να γνωρίζω κόσμο, να κάνω παρέες, ο Γιάννης δεν είναι ακριβώς έτσι, εγώ ήθελα να κάνω διάφορα πράγματα στη ζωή μου, εκείνος δεν ήθελε να με ακολουθήσει, από πίεση σε πίεση δεν γινόταν να προχωρήσουμε, συμπληρώνει το πρώην κορίτσι του τροχού της τύχης. Η Τζούλια Νόβα, μάλιστα, ανέφερε ότι δεν διαπίστωσαν τώρα ότι δεν ταιριάζουν τελικά, το είχαμε καταλάβει πολύ καιρό πριν, αλλά ήλπιζα ότι θα αλλάξει, προσπαθούσα να τον πείσω, να τον πιέσω βασικά να αλλάξει, αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όσο για τα ρεπορτάζ που τους εμφάνιζαν ένα βήμα πριν από τον γάμο, απάντησε ότι εγώ περίμενα την πρόταση κανονικά, πρόταση εκείνος νόμιζε ότι δεν είχε στο μυαλό του να κάνει, οπότε και εγώ δεν τον είχα πάρει 100% στα σοβαρά. Σε ερώτηση του Secret, εάν αποχώρησε και από το σπίτι, η παρουσιάστρια ήταν σαφής, ναι, έφυγα, κάθομαι στη μητέρα μου, τώρα, βόλτες και διακοπές, μπορεί Μύκονο και Σαντορίνη. Facebook, Twitter.